Τα αφήνουμε αυτά στην άκρη για την ώρα, γιατί έχουμε αρκετά άλλα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Το θέμα της ονομασίας σίγουρα πλησιάζει και το συλλαλητήριο. Επίσης έχουν προκύψει πολλά οικονομικά θέματα. Αναφέρομαι και στα ληξιπρόθεσμα, τα οποία πρέπει να δημιουργήσουν μεγάλη ανησυχία, κυρίως στην κυβέρνηση, και να δουν πώς θα το αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό και πολλά άλλα. Όλα θα τα δούμε μαζί με τον Γιάννη Αντίπα, δημοσιογράφο της εφημερίδας Πρώτο Θέμα. Είναι μαζί μας. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Σοφία. Νομίζω μας επιβεβαίωσε η επικαιρότητα στο θέμα της οικονομίας. Δηλαδή, βγήκε η είδηση ότι έχουμε φτάσει στα 102 δισεκατομμύρια τα ληξιπρόθεσμα προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει άλλη οδός από την είδηση που μεταδώσαμε χθες, προχθές μάλλον, στην εκπομπή, ότι υπάρχει στο τραπέζι γενική ρύθμιση 120 δόσεων για όλους, για φυσικά πρόσωπα. Αν δεν πάει εκεί η κυβέρνηση, τα πράγματα στην οικονομία θα γίνουν πολύ δύσκολα, καθώς μιλάμε για 4 εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι δεν μπορούν ουσιαστικά να διαχειριστούν τα χρήματά τους, γιατί υφίστανται τις κατασχέσεις από την εφορία. Έτσι. Μιλάμε για ένα βουνό πολύ ξεπρόθεσμα χρέη. Είναι 130 και προς το δημόσιο, αλλά και προς τα ασφαλιστικά ταμεία συνολικά. Τώρα οι επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους δεν είναι αρκετές και η μοναδική άμυνα σε αυτή τη φάση είναι η ρύθμιση οφειλών μέσω των 12 δόσεων για το οποίο μιλάγαμε δεν και τις προάλλες. Αυτό είναι μια ρύθμιση που αφορά ελάχιστα. Είναι ρύθμιση για τα μη ληξιπρόθεσμα, για να είναι μην 7.000 αιτήσεις έγιναν. 7.000 αιτήσεις. Αλλά μιλάμε για ένα πολύ 7.000 μικρό στα 4 εκατομμύρια. Έτσι. Είναι πολύ μικρό το ποσό. Οπότε, εσύ μας έδωσες την πληροφορία ότι υπάρχει στο τραπέζι η διεύρυνση, σκέψη για διεύρυνση των 120 δόσεων και στα φυσικά πρόσωπα. Οπότε, το αναμένουμε. Και μιας και ξεκινήσαμε από την ελληνική οικονομία, πέραν του θέματος των ξεπρόθεσμων χρέων, βλέπουμε πόσο έντονο είναι το πρόβλημα μέσα στα νοικοκυριά. Και σύμφωνα με την έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ γίνεται αυτό το γνωστό παράδοξο ότι τα νοικοκυριά στηρίζονται από τις συντάξεις. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Οι οποίες κόβονται. Οι οποίες εξακολουθούν να κόβονται. Το επίσης εντυπωσιακό στην έρευνα της ΓΕΣΕ είναι ότι ένα στους δύο νέους επιθυμεί να φύγει από τη χώρα και να δουλέψει στο εξωτερικό, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανέργων άνω του 70%, 3 στους 4 είναι μακροχρόνια άνεργοι, και ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία προοπτική για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει μια δουλειά στην Ελλάδα με φορολογικούς συντελεστές 75% για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Σοφία, αν δεν αλλάξει το φορολογικό σύστημα, δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα. Δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε να υπάρχουν φόροι 75%. Είναι ουσιαστικά στερούμε από τον πολίτη το δικαίωμα στους κόπους του. Δεν είναι φόρος, είναι δίμευση εισοδήματος. Είναι στα όρια της δίμευσης. Δεν μπορεί 3-4 ευρώ να είναι φόροι. Και σε αυτό κιόλας δεν τελειώνεις εκεί. Αυτά είναι στην πηγή. Στη συνέχεια μπορεί να ξαναφορολογηθείς. Είναι προφανές λοιπόν ότι το φορολογικό θα πρέπει να ανέβει στην ατζέντα, να γίνει το νούμερο ένα θέμα της ελληνικής κοινωνίας. Προσωπικά πολύ θα ήθελα να δω και ένα συλλαλητήριο για την παραβίαση των δικαιωμάτων, γιατί εδώ πρόκειται για παραβίαση ατομικού δικαιώματος και συλλογικού στη συνέχεια, των ελευθέρων επαγγελματιών. Ειλικρινά δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο η πλατεία δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω έχει συζητηθεί αρκετά αυτές τις μέρες, διότι ο κόσμος είχε εδώ και πολύ καιρό να βγει στους δρόμους και βγήκε για το θέμα της ονομασίας. Φαίνεται, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, σαν να έχει συνηθίσει αυτή την... Μια μυρολατρική αντιμετώπιση. Ναι, είναι μια μυρολατρική αντιμετώπιση. Δεχόμαστε πλέον όλη αυτή την υψηλή φορολόγηση, η οποία έχει στενάξει τους πάντες. Όλοι οι φορείς παραπονιούνται γι' αυτό. Δεν μιλώ για τους ίδιους τους πολίτες που έχουν τρομερά προβλήματα. Αυτό άλλωστε δείχνουν και τα στοιχεία της έρευνας. Παρ' όλα αυτά, ενώ όλοι πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση, δεν υπάρχουν ευικοάωτα στην κυβέρνηση, η οποία έχει επιλέξει τον εύκολο τρόπο της υπερφορολόγησης. Φοβάμαι ότι δεν πιέζουν και αρκετά. Και εδώ πέρα είναι ευθύνη πλέον και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αν θέλουν να υπηρετήσουν όπως οφείλουν τον Έλληνα πολίτη, ιδού πεδίο δόξης λαμπρό και για τη Νέα Δημοκρατία και για το κίνημα αλλαγής, το νέο φορέα της κεντροαριστεράς, να συνεργαστούν και να πιέσουν την κυβέρνηση και να καθίσουν μαζί της σε ένα τραπέζι για ένα νέο φορολογικό σύστημα. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε αυτόν τον παραλογισμό. Οπότε εσύ λες συντονισμένα η αντιπολίτευση θα πρέπει να αλλάξει το φορολογικό σύστημα. Και θα πρέπει να αλλάξει η αντιμετώπιση
του πολίτη από το ελληνικό κράτος. Βγάλαμε στο πρώτο θέμα την υπόθεση με τον αδερφό του κυρίου Γαβρόγλου. Ο άνθρωπος βρήκε το δίκιο του μετά από 15 χρόνια επειδή ο αδερφός του έγινε υπουργός. Δεν είναι δυνατόν όμως να περιμένουμε να γίνει ο αδερφός μας υπουργός για να λύσουμε αυτονόητα θέματα. Τι έκανε? Είχε αγοράσει ένα οικόπεδο για ένα σπίτι 300.000 ευρώ και επειδή απαλωτριώθηκε τον μπροστινό για να γίνει πλατεία και χώρος πρασίνου, του ζητήσανε 600.000 ευρώ συμμετοχή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ειλικρινά, είναι τέτοιο το μέγεθος του παραλογισμού που. Πάλι καλά που έγινε ο αδερφός του υπουργός και βρήκε λύση. Και σκέψου πόσες περιπτώσεις ανθρώπων υπάρχουν που είναι εγκλωβισμένοι σε τέτοια προβλήματα και δεν μπορούν να τα λύσουν. Και αγοράζεις ένα σπίτι 300.000 και σου ζητάνε 600, επειδή το διπλανό θα γίνει πάρκο. Δεν γίνεται. Ναι, αυτά τα παράδοξα πώς θα τα αντιμετωπίσουμε? Δηλαδή, όλο τέτοια ακούμε και δεν γίνεται τίποτα. Σοφία, ειλικρινά θα περίμενα για αυτά τα θέματα να εξεγείρεται ο Έλληνας πολίτης. Αντιθέτως, εδώ πέρα όμως βλέπουμε τον Έλληνα πολίτη, όπως πολύ σωστά είπες, να το αντιμετωπίζει μυρολατρικά και ουσιαστικά να ενισχύει έτσι το πελατειακό κράτος. Γιατί για τέτοια ζητήματα αναγκάζει να πηγαίνει στα υπουργικά, βουλευτικά γραφεία, να ζητάς μικροδιευκολύνσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να απλοποιηθεί η νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Η περίφημη κωδικοποίηση είναι ένα όνειρο που το ακούμε από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν για να μας μείνει και κάτι καλό από τα μνημόνια και να μην έχουμε απλώς μια χαμένη δεκαετία για όλους μας. Έτσι. Εν τω μεταξύ, άκουγα και για τις νέες κάποιες αναπροσαρμογές που γίναν στις συντάξεις. Κόπηκαν 10 ευρώ σε κάποιες. Αναπροσαρμογές είναι απλά κόψιμο. Είναι κόψιμο, έτσι θέλουν να το λένε, έτσι το έλεγε και ο κύριος Κατρούγκαλος, το οποίο χαρακτήρισε, το οποίο σχολίασε μάλιστα και ο κύριος Μπαλάφας, ο οποίος είπε ότι είναι ένας καφές το μήνα, ουσιαστικά δεν είναι τίποτα, αλλά έχουν μαζευτεί πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε Η λογική αυτή είναι προσβλητική για τον Έλληνα πολίτη. Το ότι σου κόβουμε ένα καφέ το μήνα δεν είναι κάτι σημαντικό, γιατί έχουν την αίσθηση ότι μας έχουν κόψει πολύ περισσότερα από έναν καφέ την ημέρα. Χιλιάδες πολίτες, επίσης νομίζω προχθές, βγήκαν τα στοιχεία για το λιανεμπόριο. Έχουμε μείωση στη λιανική κατανάλωση. Έχουμε 7,2% μείωση στα έσοδα των σούπερ μάρκετ, στα ποσό που δαπανούν οι πολίτες. Είναι προφανές λοιπόν ότι έχει βρει κόκαλο. Ο Έλληνας κόβηκε από το φαγητό. Πριν έρθω εδώ, σταμάτησα σε έναν φούρνο στη Νέα Ιωνία, όπου μου περιέγραφαν οι άνθρωποι την αγωνία με την οποία οι πολίτες δίνουν πλέον τις κάρτες, γιατί δεν ξέρουν αν θα γίνει η συναλλαγή, αν θα έχουν λεφτά μέσα. Και όταν φτάνουμε σε σημείο να πληρώνουμε το καρβέλι, το ψωμί με πιστωτική κάρτα, είναι προφανές ότι η κυβέρνηση δεν δικαιούται να μιλά για success story. Μπορεί να τις δικαιολογήσει, να ακούει καλά λόγια ο κύριος Τσίπρας, να τον λέει αγκαλίτσα ο κύριος Βίζερ, να τον λέει αντίθετα δουλικό ο κύριος Μελανσόν, ο Ζαν Κλικ Μελανσόν της γαλλικής αριστεράς, αλλά η κατάσταση που βιώνουν οι Έλληνες είναι δύσκολη. Και επαναλαμβάνω, δεν θα πρέπει να μας αποπροσανατολίζει το γεγονός ότι η οικονομία συνεχίζει να κινείται. Ήμασταν στις 20-30 πιο ανεπτυγμένες χώρες στην Ιφίλιο. Δεν καταστρέφεται αυτό το πράγμα από τη μία μέρα στην άλλη, πόσο μάλλον όταν μπαίνουν και δανεικά κάθε λίγο και λιγάκι για να συντηρείται μια στοιχειώδη ομαλότητα. Δεν θα πρέπει αυτό όμως να μασκάρει την πραγματική εικόνα, που είναι ότι εκατομμύρια Έλληνες περνάνε δύσκολα, περνάνε πολύ δύσκολα. Αυτή είναι η αλήθεια και φαίνεται ότι πλέον έχει γίνει αυτό μέρος της καθημερινότητάς μας, σύν το ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, έχει σκεπαστεί αυτό το θέμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζει, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η πραγματική οικονομία. Έχει σκεπαστεί από το θέμα της ονομασίας. Πλησιάζει και το συλλαλητήριο Γιάννη. Βλέπουμε συνεντεύξεις τύπου από τους διοργανωτές. Λένε ότι θα είναι πολυπληθέστερο του προηγούμενου που έγινε στην Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, νομίζω ότι όλοι αυτοί που θέλουν να συμμετέχουν θα συμμετάσχουν ακόμα εντονότερα μετά τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Δημητρόφ αναφορικά με το δικαίωμα του να λέγονται Μακεδόνες ή Σκοπιανοί. Ναι, ήταν κάτι νέο στο τραπέζι. Ήταν προσβλητικές οι δηλώσεις του κύριου Δημητρόφ, γιατί δεν είπε μόνο ότι είμαστε Μακεδόνες και μιλάμε μακεδονικά, είπε μόνο ότι και κάποιοι περίεργοι στην Ελλάδα είναι αυτοί οι οποίοι μας αρνούνται να λεγόμαστε Μακεδόνες και ότι μιλάμε μακεδονικά και ας το συζητήσουν μεταξύ τους. Είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή, Σοφία, ότι εδώ πέρα δεν είναι ένα εθνικό θέμα, δεν είναι μία διένεξη ανάμεσα στην Ελλάδα και τα Σκόπια, είναι μία επιχείρηση παραχάραξης της παγκόσμιας ιστορίας και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστεί.
γιατί είναι προφανές, να κάνουμε ένα πείραμα. Mm-hmm. Να βάλουμε έναν Σέρβο και έναν Έλληνα και έναν Σκοπιανό. Να δούμε αν θα καταλάβει τον Σκοπιανό ο Σέρβος ή ο Έλληνας. Γιατί μάλλον θα τον καταλάβει ο Σέρβος, mm-hmm. γιατί ο Σκοπιανός μιλάει σλαβικά. Μιλάει μια σλαβική διάλεκτο. Λοιπόν, αντιθέτως, δεν νομίζω να έχουμε βρει καμία επιγραφή στον αιώνα των αιώνων από τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου που να ήταν στα σλαβικά οι επιγραφές του. Άρα λοιπόν δεν μιλά μακεδονικά ο κύριος Δημητρόφ, δεν είναι Μακεδόνας με την έννοια των αρχαίων Μακεδόνων, είναι ένας κάτοικος της Μακεδονίας, της γεωγραφικής περιοχής της Μακεδονίας, ο οποίος ήρθε στην περιοχή 1000 χρόνια μετά αφότου ουσιαστικά ο Μέγας Αλέξανδρος είχε κάνει το δικό του πέρασμα από αυτόν τον κόσμο. Αναρωτιέμαι πώς δημιουργείται το εθνικό φρόνημα μέσα από τον γεωγραφικό προσδιορισμό. Δηλαδή, εφόσον είσαι στο διαμέρισμα της Μακεδονίας, χαρακτηρίζεσαι αυτομάτως και Μακεδόνας. Είναι η απορία. Δηλαδή, ουσιαστικά η ταυτότητα, η μακεδονική σε εισαγωγικά, δημιουργήθηκε σε αντιδιαστολή με τους Αλβανούς και τους Βούλγαρους, οι οποίοι ουσιαστικά διεκδικούσαν τη συγκεκριμένη περιοχή από τη Γιουγκοσλαβία. Ναι. Άρα λοιπόν τώρα για ένα πράγμα το οποίο αφορούσε το σιδηρούν παραπέτασμα, το οποίο από τις αρχές δεκαετίας του 90 μας έχει αφήσει χρόνους. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να ταλαιπωρούμαστε πλέον στα Βαλκάνια, πρώτον, και δεύτερον, να δεχτούμε παραχάραξη ιστορίας. Αυτό είναι το βασικό. Εν τω μεταξύ, το συνέκρινε αυτό με τους Μακεδόνες που ζουν στην Ελλάδα, το οποίο είναι σύγκριτο, δεν έχει καμία σχέση. Επιμένει να βάζει θέμα μειονότητας και ανοίγει και θέμα αλυτρωτισμού. Είναι προφανές ότι έτσι δεν υπάρχει λύση και ομολογώ ότι μου προκαλεί μεγάλη έκπληξη η δήλωση του κυρίου Κοντζιά ότι μέχρι τον Ιούνιο, στο Reuters νομίζω, ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έχει λυθεί το θέμα της ονομασίας και ότι το Φεβρουάριο η Ελλάδα θα παρουσιάσει πρόταση. Πώς μετά από αυτή τη δήλωση δηλώνει αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών? Βέβαια, ο κ. Ζανακόπουλος είπε ότι δήλωσα του Δημητρόφ δεν βοηθούν. Από την άλλη πλευρά, θέλω να βάλουμε μέσα σε αυτό και την δήλωση του κ. Νίμιτς, ο οποίος είπε δεν έχω ακούσει κάτι που θα σήμαινε άρνηση της ταυτότητας του λαού της Φύρομ από την ελληνική πλευρά. Οπότε είναι και αυτός σαν να παίρνει ξεκάθαρα μια θέση. Πρώτον, δεν έχει πλέον την αξιοπιστία να είναι μεσολαβητής. Δεύτερον, είναι προφανές ότι όταν έρχεται στην Ελλάδα μάλλον βουλώνει τα αυτιά του. Γιατί εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι αλήθεια αυτό που λέει ο κύριος Νίμιτς. Ακούσαμε τον κύριο Κουμουτσάκου να του λέει ότι δεν το δέχεται. Ναι. Το ακούσαμε σε δηλώσεις και ήταν δίπλα στον καναπέ, στη Μεγάλη Βρετάνια. Τώρα, αν δεν το ακούει αυτό από τον κύριο Κοντζιά ή από τον κύριο Τσίπρα, το μόνο που έχω να πω είναι ότι λυπάμαι. Και ελπίζω να μην με κατηγορήσει η Αυγή για εθνικιστή, γιατί δεν έχει να κάνει με εθνικισμό, το επαναλαμβάνω. Έχει να κάνει με σεβασμό στην παγκόσμια ιστορία. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ως προοδευτικοί άνθρωποι παραχάραξη της ιστορίας. Είναι στοιχειώδες. Έτσι. Πάντως, βλέπουμε ότι πιεζόμαστε από πολλές πλευρές, πιεζόμαστε από τα βόρεια, έχουμε και την Τουρκία από την άλλη πλευρά. Δεν θέλω να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας πριν μου κάνεις και ένα σχόλιο για τον σύμβουλο του Τούρκου Προέδρου, του κ. Ερντογάν, ο οποίος είπε «Θα σπάσω τα πόδια όποιου Έλληνα ανεβεί στα Ήμια». Είχαμε και μια αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών, η οποία ήταν αρκετά ήπια. Ναι, γενικώς οι Τούρκοι, όσοι τους παρακολουθούν και όσοι έχουν επισκεφθεί αυτή τη χώρα, συνηθίζουν απλοϊκές να απευθύνονται στο κοινό τους με έναν απλοϊκό τρόπο. Ίσως είναι το ότι και η τουρκική γλώσσα δεν είναι τόσο πλούσια σε νοήματα σε σχέση με την ελληνική. Ναι, δεν έχει να κάνει με την τουρκική γλώσσα όμως μόνο. Έχει να κάνει και με τη γλώσσα του σώματος, γιατί φαντάζομαι το είδε στο βίντεο. Αν δεις πως μίλαγε ο συγκεκριμένος κύριος. Εκεί θέλω να καταλήξω. Έχουν έναν συνολικά απλοϊκό και κατά κάποιο τρόπο πασέ σε σχέση με τη Δύση τρόπο να εκφράζουν το δημόσιο λόγο τους. Ομολογώ ότι δεν με πανικοβάλλει η δήλωση του Συμβούλου του Ερντογάν, όπως δεν έχω πανικοβληθεί και δεν πρέπει να πανικοβάλλεται και κανένας Έλληνας από τους παλικαρισμούς της Άγκυρας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να φροντίζουμε το δικό μας κομμάτι, το δικό μας κομμάτι επί σκηνής. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, πρέπει να τεκμηριώνουμε τις θέσεις μας και το σημαντικότερο, να μην αφήνουμε τις ένοπλες δυνάμεις χωρίς ανταλλακτικά. Είναι στοιχειώδη πράγματα τα οποία, εφόσον είμαστε σε μια δύσκολη γειτονιά, είναι μέτρα προστασίας που πρέπει να παίρνουμε ακριβώς όπως κλειδώνουμε την πόρτα του σπιτιού μας όταν γυρίζουμε το βράδυ μετά τη δουλειά. Από εκεί και πέρα, η Τουρκία θα κάνει τη δουλειά της, εμείς θα κάνουμε τη δική μας,
δεν πρέπει να υπερεκτιμούμε τις εκφράσεις και τις δηλώσεις αυτές των Τούρκων, οι οποίοι θέλουν να μας εμπλέξουν στη δική τους περιπέτεια. Έχουμε τη δική μας. Μάλιστα. Ας κρατήσουμε αυτό. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιάννη, που ήσουν μαζί μας σήμερα. Κυριακή θα πας στο συλλαλητήριο. Κυριακή θα είμαι εδώ κοντά σας, στο 1,5 χιλιόμετρο από το SBC, στο πρώτο θέμα. Θα φροντίζω να μεταδοθεί Οπότε, παρακολουθείτε από εκεί, από κοντά. Συλλαλητήριο. Μάλιστα. Μέσα από το πρώτο θέμα.gr, από το θέμα Radio 104,6. Όσοι δεν μπορέσουν να πάνε στο συλλαλητήριο, μπορούν να συντονιστούν μαζί μας και θα έχουν όλες τις εξελίξεις ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, αυτό είναι απάντηση σε όσους κατηγορούν τα μέσα ότι δεν καλύπτουν το συλλαλητήριο. Το πρώτο θέμα είναι εκεί πάντως. 1 εκατομμύριο άνθρωποι είδαν το προηγούμενο συλλαλητήριο, στο οποίο πράγματι υπήρξε ένα λάθος από τα υπόλοιπα, από τα κανάλια. Δεν διέκοψαν το πρόγραμμά τους και ο Δημήτρης Οικονόμου, χθες που τον είδα, το αναγνώρισε. Είπε ότι γίναμε σοφότεροι. Θα πεις τώρα ΕΠΑΝ, εκεί θα κάνουν και ζωντανές εκπομπές. Τώρα θα έχουν όλοι ζωντανές εκπομπές. Να δούμε τι θα κάνει η ΕΡΤ. Είναι στοιχειώδες. Δεν μπορεί να διακόπτουμε πρόγραμμα επειδή έχει συμβεί κάτι στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν, και να μην διακόπτουμε πρόγραμμα. Δηλαδή υπήρξε, κατά τη γνώμη μου, μία αυτολογοκρισία. Κάποιοι θέλησαν να γίνουν αρεστοί στην κυβέρνηση. Λοιπόν, αλλά δεν γίνεσαι αρεστός στην κυβέρνηση έτσι, και σε κάθε περίπτωση η δουλειά των μέσων ενημέρωσης είναι να διαλέγουν τις ειδήσεις και να τις δίνουν στους πολίτες. Και όταν λέω διαλέγουν, ενώ από τις χιλιάδες ειδήσεις κάθε μέρα να επιλέγουν τις σημαντικές που πρέπει να δει ο άνθρωπος ο οποίος κάνει μια άλλη δουλειά. Έτσι. Τις υπόλοιπες ώρες. Έτσι, πάντως, όπως και να έχει, Κυριακή θα είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ημέρα. Από ό,τι άκουσα, θα γίνουν και πολύ σύντομες ομιλίες κατά τη διάρκεια του συλλαλητήριου. Πρέπει να το προσέξουν, να μην είναι διαγγέλματα. Ναι. Και τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ για να δούμε τον απόϊχο όλου αυτού. Γιάννη Αντίπα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, Κυριακό. Επίσης.